Κύριε Καθαρασό. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια από τον πατριώτη μου, έπρεπε να το τονίσω, έτσι, γιατί... Σωστό. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Είμαστε από την Πάτρα και οι δύο, γνωριζόμαστε χρόνια. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τη φωνή τη δική σας. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στο καινούριο νομοσχέδιο, τι είναι αυτό που διεκδικείτε και θέλετε να αλλάξει... Όλα. Όλα, εντάξει. Κάποια πράγματα, πράγματα ενδεχομένως να μην χρειάζεται να αλλάξουν, αλλά κάποια... Να σας ακούσω με μεγάλη προσοχή. Κοιτάξτε, είναι συνολικό το ζήτημα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο πραγματικά τεράτουργημα και το οποίο δεν χωράει ζήτημα για συζήτηση. Ούτε καν να βελτιωθούν κάποιες πλευρές του ή κάποιες άλλες να απαλληφθούν. Και το λέμε αυτό γιατί επί της ουσίας, ποιο είναι το βασικό ζήτημα, είναι ακριβώς το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Που γι' αυτό το χρόνο εργασίας χύθηκαν ποτά νιέματος από την εργατική τάξη. Από το Σικάγο του 1886, το οποίο το αναφέραμε έτσι, ναι, να γιορτάζεται, γιατί το βασικό σύνθημα ποιο ήταν? 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Ναι. Αυτό είναι, και η διευθέτηση γινόταν σε 24 ώρες βάση, σε ημερήσια βάση. Δεν μπορεί να κάνει διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε βάση μηνιαία, εξαμηνιαία ή ακόμη και μηνιαία βάση ή και ετήσια. Πολύ περισσότερο ετήσια βάση. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί σήμερα δεν είναι ένα θέμα ιδεολειψίας της κυβέρνησης. Αυτές οι αλλαγές οι οποίες θέλει να φέρει όσον αφορά τη διευθύνση του χρόνου εργασίας είναι οι απαιτήσεις οι οποίες έχει το μεγάλο κεφάλαιο. Και δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα. Το βλέπουμε και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ούτε ξεκινάει τώρα η συζήτηση. Θα θυμίσω το Πουλόβερ. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξυλώνεται πολύ νωρίτερα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πράγματι αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Είναι παγκόσμιο το θέμα και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει όμως και ο κόσμος στις άλλες χώρες ή αν έχει αντιδράσει. Δεν βλέπω πάντως διαβάζοντας και τον ξένο τύπο και γενικότερα έτσι σφοδρές αντιδράσεις. Είναι χαλαρές οι αντιδράσεις. Γιατί, πώς το ερμηνεύετε αυτό? Γιατί υπάρχει το ζήτημα της υποχώρησης του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Η ήττα μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού ήταν καθοριστική. Συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή αυτής του συσχετισμού δύναμης. Και αυτή η ήττα σήμερα ακόμη επιδρά. Και επιδρά πολύ περισσότερο σε μια σειρά άλλες χώρες, αλλά και στη χώρα μας. Θεωρείτε ότι οι εργάτες σήμερα, οι εργαζόμενοι και οι εργάτες, πιστεύετε ότι δεν έχουν, ας πούμε, την αίσθηση της ασφάλειας μιας ομπρέλας που είχαν παλιότερα? Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός αυτό. Έτσι το καταλαβαίνω. Γιατί δηλαδή, μια σειρά κατακτήσεις και δικαιώματα τα οποία κερδίθηκαν με αγώνες καταργήθηκαν μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πολλά από αυτά ανέμαχτα. Λόγω ακριβώς αυτών των ανατροπών, των αλλαγών των συσχετισμών δύναμης. Στη χώρα μας παραμένει, γίνεται μια προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά. Και οι δυσκολίες φαίνονται άλλωστε στο να επιβληθούν μια σειρά μέτρα. Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Ναι, εντάξει. Η οποία είναι κυβερνητική, εργοδοτική και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Παρόλα αυτά, τα εργατικά σωματεία με ταξικό προσανατολισμό επιμένουν στην ανάγκη ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, οργάνωση όλο και περισσότερων εργαζόμενων για να αντιμετωπίσουν. Σε σχέση με τη ΓΕΣΕ, γιατί και εγώ, ας πούμε, άσκησα μια κριτική στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, λέγοντας ότι κάποιοι από εκεί εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις θέσεις και πήγαν σε άλλα αξιώματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι και προσωπικά θέματα. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής: γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα απέχει από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ενώ έχει το ισχυρότερο έρισμα αυτή τη στιγμή στην εργατική τάξη, που θα μπορούσε να είναι εκεί και να έχει αλλάξει τα πράγματα και στη Γενική Συνομοσπονδία? Γιατί το κάνετε αυτό? Προσέξτε, βλέπετε ότι δεν μπορείτε να έχετε πλειοψηφίες? Όχι, λάθος, δεν απέχουμε. Παρόλες τις προσπάθειες τις οποίες έκανε το ταξικό κίνημα και τα σωματεία να αποτρέψουν τον όθο συνέδριο της ΓΕΣΕ, αυτό θα σας θυμίσω έγινε με την προστασία των δυνάμεων καταστολής. Ναι. Όπου είχε μετατραπεί το ξενοδοχείο που συνεδρίαζε, θα γινόταν το συνέδριο, αυτό το συνέδριο τέλος πάντων, η γελιογραφία του συνεδρίου, είχαν και από στεριά και από θάλασσα τα περιφρούρια. Ναι, σε φρούρια, το θυμάμαι, ναι. Ακριβώς. Και επί της ουσίας επιβεβαίωσε τον όθο συσχετισμό δύναμης. Οι δυνάμεις του ταξικού κινήματος συμμετείχαν στο συνέδριο. Και συμμετέχουν και στη ΓΕΣΕΕ ως μειοψηφία. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, όμως δεν μπορείς να υποταχθείς σε αυτή την πλειοψηφία η οποία
προσπαθεί να δέσει χειροπόδαρα το εργατικό κίνημα, να γίνουν αποδεκτές οι επιταγές του μεγάλου κεφαλαίου. Πιστεύετε ότι αν ψηφίζαν όλοι οι εργάτες, εάν ψηφίζαν όλοι οι εργάτες της Ελλάδος, πιστεύετε ότι θα είχατε την πλειοψηφία στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, κύριε εκπρόσωπε? Προσέξτε, καταρχάς ο βαθμός συμμετοχής είναι μικρός. Αυτό λέω, αν ψηφίζαν όλοι. Αν συμμετείχαν πραγματικά, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί τώρα κοιτάξτε, υπάρχει ο φόβος της εργοδοσίας. Γιατί όλοι δεν συμμετείχουν στο σωματείο. Βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά αιτίες για το πώς λειτουργούσαν τα σωματεία, τι προσανατολισμό είχαν, πώς σταθήκαν στο πλάι των εργαζόμενων που είχαν ανάγκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ζητείται. Δεύτερο όμως, έχουν να αντιμετωπίσουν και την εργοδοτική τρομοκρατία. Πόσοι εργαζόμενοι έχουν απολυθεί μόνο και μόνο με την ιδέα ότι πήγαν να φτιάξουν σωματείο ή ότι θα πήγαιναν να απεργήσουν. Όταν η δημοκρατία σταματάει στις πύλες των εργοστασίων, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα. Και είναι και το παραδοσιακό πρόβλημα που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει. Έχουμε όμως τη νέα γενιά εργαζόμενων που είναι εξ αποστάσεων. Αυτοί που βρίσκονται στο σπίτι κλειδαμπαρωμένοι. Αυτούς πώς θα τους προσεγγίσετε? Πώς θα δημιουργηθεί ένα κίνημα για αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, υπάρχει πραγματικά και αυτό το νέο φαινόμενο, το οποίο ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας απόκτησε όλο και πιο μαζικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς, και έγινε πιο, θεσμικό, ας το πούμε, χαρακτηριστικό. Που αυτό από ό,τι φαίνεται θα μείνει. Και από ό,τι φαίνεται θα έρθει με το νομοσχέδιο αυτό να το καθιερώσει η κυβέρνηση σειρά κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα τους κλάδους της νέας τεχνολογίας, της λεγόμενης της ψηφιακής οικονομίας. Αυτό για να βεβαίως πρόσθετα εμπόδια. Γιατί επί της ουσίας έχει μια ατομική πλέον συμπεριφορά του καθένα από το σπίτι του ή από οποιοδήποτε ξεχωριστό χώρο αποκομμένο από τον εργασιακό χώρο, άρα δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και εμπόδια. Βεβαίως θα βρεθούν τρόποι και αυτά τα εμπόδια να ξεπεραστούν στην πορεία του ζητήματος. Το θέμα όμως είναι καταρχάς ότι στις σημερινές συνθήκες πρέπει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να οργανωθεί η εργατική τάξη, ότι επί της ουσίας η τιμή στους αγώνες της εργατικής τάξης όλων των προηγούμενων δεκαετιών είναι σήμερα η οργάνωση της πάλης, και η οργάνωση της πάλης στοχεύεται στον πραγματικό αντίπαλο. Όσο δεν ξεκαθαρίσουμε από αυταπάτες και από λογικές του μικρότερου κακού, τόσο βεβαίως η εργατική τάξη θα μπαίνει κάτω, ή τμήματα της εργατικής τάξης θα μπαίνουν κάτω από ξένη σημαία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραθανασόπουλε. Εγώ ευχαριστώ και πιστεύω ότι οι αυριανές συγκεντρώσεις θα είναι μια πρώτη απάντηση στο αντεργατικό αυτό τερατούργημα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Και εμείς, γεια χαρά. Να είστε καλά.